Άνοιξε χθες το βράδυ το πάρκο των Ευχών στη Λάρισα με βεγγαλικά συναυλίες και πατινά στην παγωμένη λίμνη. Η φετινή χριστουγεννιάτικη πρόταση του Δήμου Λαρισαίων προσελκύει ήδη πολλούς επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα. Το πάρκο των Ευχών στη Λάρισα σας καλωσορίζει. Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο που στήθηκε ποτέ στην πόλη άνοιξε τις πύλες του. Το πάγο δρόμο, η λίμνη εδώ πέρα. Και έτσι είναι πολύ στολισμένο, μπαίνει στο mood, είναι πάρα πολύ τέλειο. Βάζει πάρα πολύ την πατσακό. Και τι λέτε σε αυτό, δεν επιτρέπει. Να τα επιστρέψουν αμέσως. Τι σου άρεσε περισσότερο, το παγοδρόμιο. Και τα κορίτσια, είπες. Ναι, και τα κορίτσια. Ο Άγιος Βασίλης παρέλαβε το κλειδί του πάρκου από τον Δήμαρχο της πόλης και η διασκέδαση σε 19 διαφορετικούς θεματικούς χώρους άρχισε. Χαρά, ελπίδα να έρθουν να διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας. Αυτές τις γιορτές εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα χαράς, μια ατμόσφαιρα με πολλά χαμόγελα, με κουκλόσπιτα, με πολύ φωτισμό, με μια μαγεία, φαντασία και όλα όσες λέξεις θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανένας για να περιγράψει μια υπέροχη ατμόσφαιρα όπως είναι αυτή απόψε. Το 65 στρεμμάτων πάρκο Αλκαζάρ μεταμορφώθηκε και έγινε μαγικό. Η μαγεία θα διαρκέσει για ένα μήνα. Ως τις 8 Ιανουαρίου το πάρκο των Ευχών θα σας περιμένει εδώ για να εκπληρώσει τις ευχές σας. Πατινά στη μαγεμένη λίμνη, καρουσέλ, ταχυδρομείο, εργαστήρι των ξωτικών, σπίτι του Άγιου Βασίλη και Λούνα Πάρκ είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που έλκουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των Λαρισαίων αλλά και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραίο, μεγάλο πάρκο, πάρα πολύ ωραία γέφυρα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να έρθουν να κάνουν την ευχή τους για να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Η είσοδος στο πάρκο των Ευχών είναι ελεύθερη και όλες οι δράσεις εκτός από τις κούλιες είναι δωρεάν.